στρίβε. Η πέμπτη ποδηλατάδα σήμερα της συνεξέλιξης με την οικονομική υποστήριξη της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι με την συμμετοχή πολλών συλλόγων, πολλών φορέων, πολλών συμπολιτών μας, μικρά παιδιά μαζί μας, και στέλνουμε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα αποδοχής και σεβασμού στον αυτισμό, και όχι μόνο. Απλά σαν σύλλογος αυτισμού τονίζουμε τον αυτισμό, και είμαστε γονείς οι οποίοι γινόμαστε η φωνή των παιδιών μας. Τα παιδιά μας δυσκολεύονται να επεξεργαστούν τα ερεθίσματα, τα εξωτερικά. Δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους. Οπότε εμείς γινόμαστε η φωνή των παιδιών μας. Και παλεύουμε, αγωνιζόμαστε για ένα καλό παρόν, με μια πολύ καλή ποιότητα εκπαίδευσης, έγκαιρη, εξατομικευμένη παράλληλη στήριξη για τα παιδιά που μπορούν, ένα καλό εργασιακό υποστηρικτικό πλαίσιο για τα παιδιά επίσης που μπορούν, και για τα παιδιά που δεν μπορούν να αυτονομηθούν στην καθημερινή του ζωή, μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης σε αυτό το πανέμορφο νησί της Λέσβου. Οπότε πριν φύγουμε οι γονείς από αυτόν τον κόσμο, χρειάζεται μια αποκατάσταση των παιδιών μας σε πολλαπλά επίπεδα. Πέμπτη ποδηλατάδα για τον αυτισμό φέτος. Νομίζω ότι, επειδή έχω συμμετάσχει σε όλες τις προηγούμενες, έχει πολύ περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη φορά. Μπράβο στους διοργανωτές, αγάπη, αποδοχή, συμπερίληψη για αυτά τα παιδιά. Είμαστε δίπλα τους και απολαμβάνουμε τις εκδηλώσεις εδώ στα όμορφα τσαμάκια. Σήμερα είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την πρωτοβουλία του Συλλόγου για τον Αυτισμό και να στηρίξουμε το κεντρικό μότο αυτής της εκδήλωσης, ότι ο αυτισμός δεν είναι επιλογή. Η στάση μας όμως απέναντι στον αυτισμό ως κοινωνία και ως άτομα είναι επιλογή. Θεωρούμε ότι κάθε ομάδα που χαρακτηρίζεται από μια διαφορετικότητα πρέπει να βρίσκει στήριξη μέσα στην κοινωνία, να βρίσκει στήριξη μέσα σε αυτό το Δήμο με κάθε τρόπο, ώστε να μπορέσει να είναι ορατή, να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί, να μπορέσει να έχει μέλλον και ελπίδα. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε αυτό ακριβώς, ότι όποια και αν είναι η ιδιαιτερότητα ή διαφορετικότητα μιας κοινωνικής ομάδας, σε μια κοινωνία δημοκρατική και πολιτισμένη, όλοι έχουν θέση, όλοι έχουν δικαιώματα. Και μια κοινωνία που θέλει να λέγεται δημοκρατική πρέπει να ανοίγει δρόμους σε όλους τους πολίτες της. Πριν από 5 χρόνια δεχτήκαμε μια τρομερή πρόταση από την Αναστασία να κάνουμε μια ποδηλατάδα για τον αυτισμό. Δεν ξέραμε πώς να το συνδυάσουμε και τελικά βγήκε ένα φανταστικό σλόγγαν, ότι μπορεί να συνδυαστεί η ποδηλασία με τον αυτισμό, αρκεί να βρεθεί η ισορροπία. Αυτή την ισορροπία ψάχνουμε να βρούμε, να μπορέσουν τα παιδιά να πατήσουν στα πόδια τους, να βγουν έξω και να ενσωματωθούν με την κοινωνία. Οι Lesbos Runners συμμετέχουν για πολλωστή φορά στην ποδηλατάδα. Δεχθήκαμε αμέσως με χαρά το κάλεσμα από το Σύλλογο Συνεξέλιξη. Και φέτος μάλιστα θα διοργανώσουμε και τη σκυτελοδρομία για τους μικρούς μας φίλους, για να γνωρίσουν αυτό το αρχαίο άθλημα. Όλοι τρέχουμε, όλοι γνωρίζουν το τρέξιμο, αλλά η σκυτελοδρομία βασίζεται σε διαφορετικούς κανόνες. Οπότε είναι ευκαιρία μέσα από το παιχνίδι να μάθουν και αυτή τη μορφή άθλησης. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε εμείς στην ποδηλατάδα. Καλεστήκαμε και αμέσως αποδεχθήκαμε την πρόσκληση. Τα βεσπάκια μας είναι πολύχρωμα και έτσι είναι και οι άνθρωποι. Είναι διαφορετικοί όλοι, όπως και οι αυτιστικοί. Χρειάζεται την αποδοχή μας και εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και σε αυτό. Να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, τους πολίτες της Μυτιλήνης, να αποδεχθούν τους αυτιστικούς. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε όλοι εδώ, όλοι οι σύλλογοι, να συνδράμουμε την σπουδαία αυτή ημέρα. Είμαστε όλοι μαζί. Εγώ έχω την τιμή να εκπροσωπώ το Σύλλογο Αυτοάνωσης Ανοσημάτων και, όπως λέμε στο σύλλογό μας, όπως ιός συμβολίζει το πρώτο φως της αυγής, έτσι και ο Σύλλογος στην Εξέλιξη είναι το φως για πάρα πολλά παιδιά και τις οικογένειές τους. Και η Λιακτίδα παίρνει σκυτάλι από το πρώτο φως. Έτσι. Και συνεχίζει να φωτίζει, να προσπαθεί να φωτίσει ό,τι μπορεί. Χαίρομαι που υπάρχει τόσος πολύς κόσμος και να σταματήσει επιτέλους ο κοινωνικός ρατσισμός. Γιατί όλοι θέλουν να ζήσουν σε έναν κόσμο. Είμαστε όλοι εδώ, στηρίζουμε τη δράση της συνεξέλιξης, όλοι μαζί, και εμείς έχουμε παιδιά με την Κυψέλη που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Ευχόμαστε σε όλους τους καλή δύναμη, σε όλον αυτόν τον αγώνα.
αγάπη πάνω απ' όλα, αποδοχή, σεβασμό, ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες σε όλους. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα μαζί με άλλους συλλόγους για να στηρίξουμε αυτή τη σημαντική δράση της, του Συλλόγου Συνεξέλιξη και να σταθούμε δίπλα στα άτομα με αυτισμό. Στο πλαίσιο της υποστήριξης δράσης, σήμερα θα κάνουμε κάποια παραδοσιακά παιχνίδια στην περιοχή στα Τσαμάκια, μαζί με την κυρία Μαρμάρου που έχει γράψει και το μόνιμο βιβλίο «Ελάτε να παίξουμε».